Την Κυριακή θα αποπλεύσει η φρεγάτα Λίμνος για να συμμετάσχει στην πολυεθνική ναυτική δύναμη που παίρνει μέρος στον αποκλεισμό του Ιράκ. Πρώτος σταθμός του Λίμνος θα είναι η Κύπρος. Αυτό δήλωσε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μετά από σύσκεψη, της οποίας προείδρευσε στο γραφείο του στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η Ελλάδα στέλνει το Λίμνος συμβολικά και όταν το σκάφος τεθεί στη διάθεση της πολυεθνικής δύναμης, τότε θα αποφασιστεί σε ποιο χώρο θα κινείται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθεί σε αναλυθεύει η πληροφορία ότι ο Σαντάμ Χουσέιν θα επιτρέψει στις γυναίκες και τα παιδιά των ξένων που βρίσκονται στη χώρα του να εγκαταλείψουν το Ιράκ, απάντησε ότι ακόμη δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση ο πρέσβης μας στη Βαγδάτη από την Ιρακινή κυβέρνηση. Πάντως όλοι οι Έλληνες αποκλεισμένοι είναι καλά, είπε ο κ. Πολύδωρας. Αύριο θα συναντηθούν τελικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Χαβιέρ Πέρες Δε Κουέγιαρ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ Ταρέκ Αζίζ στο Αμάν. Ο Σαουδάραβας πρεσβευτής στην Αθήνα δήλωσε ότι η χώρα του θα διατάξει την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από το έδαφος της μόνο όταν οι Ιρακινοί αποσυρθούν από το Κουβέιτ. Σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα όρων των βαθμίδων ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κοντογιαννόπουλος. Μεταξύ άλλων, επανέρχονται οι εξετάσεις και η βαθμολογία των μαθητών στο δημοτικό και το γυμνάσιο και λαμβάνεται μέρημνα για την ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών. Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή, καθιερώνεται η πολυσταυρία στις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων καθιερώνεται η δισταυρία και το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση των υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό. Την Κυριακή θα αποπλεύσει η φρεγάτα Λίμνος, πρώτος σταθμός της η Κύπρος. Εν αναμονή της αναχώρησης από τη Βαγδάτη των γυναικοπαίδων των ξένων που βρίσκονται αποκλεισμένοι στο Ιράκ. Τα νέα μέτρα για την παιδεία ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κοντογιαννόπουλος. Νομοσχέδιο που αφορά στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κούβελας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούσατε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της απόψινής μας τηλεφημερίδας. Θα περάσουμε τώρα στις ειδήσεις μας αναλυτικά και θα αρχίσουμε φυσικά και πάλι με τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Χιλιάδες ξένοι και γυναικόπαιδα παραμένουν στο Ιράκ.